Με τέτοιο bonus στη winmasters.com.cy ένες λάθος. Τσίνα στην πλάγια επαναφορά. Έγινε το λάθος από την έξοδο του Πάρντο και η μπάλα θα πάει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εδώ μίλησε με την τύχη της η Αλκή και ο τερματοφυλακάς της στο 7ο λεπτό. Στο κέντρο της εστίας η κεφαλιά 1-0 από τον Γιάννη Ταραλίδη. Στο 14ο λεπτό ο Ελλαδίτης χρήζεται σκόρερ. Δεν βγήκαν σωστά τα μαρκαρίσματα διότι ο Ταραλίδης ουσιαστικά πήδηξε χωρίς αντίπαλο. Δείτε το. Και κόντρα επίθεση με τον Αμντί. 3-1-2-6. Ωραία παλιά για τον Μαρφλερή. Βγαίνει ο Αραμπατζή στο πλασέ. Και η μπάλα για τον Ερμή. Του Βέντρου. Πίσω για τον Πιερατσί. Κίνηση ωραία με στην περιοχή για τον Ντουβεντρού. Κεφαλιά πάσα για τον Πιερατσί. Το πλασέ του στο δοκάρι. Ντουβεντρού δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά. Εδώ ξανά. Και ακολούθω σωτήρια ο Αρτάμπε πρώτου Ντουβεντρού. Πάντω την Γκρουτζά. Για τον Ντουβεντρού με στην περιοχή. Αμέσω το άνοιγμα στα πλάγια. Η σέντρα από τον Χαρί. Μαλφλερή με το ένα χέρι σε κόρνερ ο Ραμπατζή. Με πάσα εκτελέστηκε. Με στην περιοχή ο Μαλφλερή. Και έχουμε πτώση της τάσης του ρεύματος, έσβησαν οι προβολείς και διακοπή αμέσως στο παιχνίδι από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Και επανήλθε το παιχνίδι με τον Αραμπατζή τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να τροφοδοτεί τον Αρτάμπε. Άλλαξε με τον Αμντί. Πάσα του για τον Ντουβεντρού μέσα στην περιοχή. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Θα βρεθεί στο έδαφος και θα δώσει το πέναλτι. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, είχε πεντακάθαρο οπτικό πεδίο. Δίνει το ελεύθερο ο διαιτητής Πιερατσί. Θα στείλει την μπάλα πάνω από τον Αραμπατζή που πήγε προς τη δεξιά του γωνιά. 1-1 στο 32ο λεπτό για την Αλκή. Έστω και αν προέκυψε αυτή η σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή λόγω της πτώσης τάσης του ρεύματος. Επιθετική τριάδα, δεξιά ο Αμντί. Εδώ ωραία παλιά για τον Τιγκρουτζά. Απέναντι στον Αραμπατζή θα τον πλασάρει και θα κάνει το 2-2. Με γκολ από τα αποδυτήρια. Η πολύ ωραία πάσα, δεν υπάρχει offside. Καλύπτει τον Τιγκρουτζά. Δεν λειτουργεί το τεχνητό offside για τον Ερμή. Και είναι το τίμημα το οποίο πληρώνει η ισοφάριση εκ νέου από πλευράς των γηπεδούχων. Γεμίζει ο Ουκρανός. Αυτή τη φορά απομάκρυνε η άμυνα της Αλκής. Για να δούμε όσο έχει δώσει ο Κωνσταντίνου. Κίτρινη κάρτα στον Εγκομό. Άρα θα έχουμε και πέναλτι. Παίρνει το ελεύθερο από τον διαιτητή. Εκτελεί, ξεγελά τον τροτοφύλακα της Αλκής. 3-2 για τον Ερμή στο 57ο λεπτό. Και πλέον έχουμε το αποτέλεσμα του αγώνα του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Μάτς θα πάρει στα πλάγια. Ενώ έχουμε δυνατό σούτ, το οποίο εξωτερώνει σε κόρνερ. Ο Ούρκο Πάρντο, τέταρτο κόρνερ για τον Ερμή, εκτελεί ο Μαρτίνιουκ. Πέρασε η μπάλα από τον Τσούμ, ο οποίος δεν κατάφερε να τη βρει και να τη στείλει στα δίχτυα. Τσίνα, νέο λάθος του Βεντρού. Θα βρεθεί στο έδαφος, πέναλτι θα δώσει το τρίτο στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου θα το κερδίσει και αυτό για την Αλκή. Ο Ντιλάν του Βεντρού. Μαλφλερή, εκτελεί, αποκρούει ο Αραμπατζής και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει στο 68ο λεπτό. Το 3-2, τροφοδοτεί πάντως τον Χαραλάμπους, ποιος απέφυγε τον Μοντέιρο, ανοίγει για τον Λοϊζίδη, με τη μία μπαλιά μες στην περιοχή, Μαλφλερή, θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα φύγει σε κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για την Αλκή να κάνει το 3-3 στο 61ο λεπτό. Κάνει κίνηση ο Ντουβεντρού, του περνάει την μπάσα, δεν υπάρχει offside, ο Ντουβεντρού απέναντι στον Αραμπατζή, θα πέσει και θα δώσει ακόμη μια φορά πέναλτι. Ανδρέας Κωνσταντίνου, το τρίτο το οποίο κερδίζει ο Ντουβεντρού. Εκτελεί στο δοκάρι. Δεύτερο χαμένο πέναλτι για την Αλκή. Παραμένει το 3-2 για τον Ερμή. Τιγκρουτζά, Ντουβεντρού και πάλι για τον Τιγκρουτζά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ όσο χρειαζόταν για να μπλοκάρει την μπάλα ο Αραμπατζής. Ταραλίδης. Ο Μαρτίνιουκ τελικά αποκρούει ο Πάρντο, δεν καταφέρνει ο Ιμερέκοφ να φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Μεγάλη παλιά για τον Μοντέιρο, ο οποίος θα μείνει όρθιος, θα περάσει το γύρισμα, η ευκαιρία θα χαθεί για το 4-2 από τον Άλεξ Κωνσταντίνου.
Πού πας? Πάρε τώρα τον bonus. Ένεση.